Και πάντα το πετυχαίνω στο φανάρι. Ναι. Έλα να κάτσε να πιέσει ένα καφέ. Ρε εσύ τον αδειάζω. Θέλω να σας δω μεσημέρι να πίνετε εσύ και φυρός καφέ. Φοβάμαι ότι ο κύριος Τσιόλης δεν θα βγάλει παρέλαση και ο Φυρός ράβει κουστούμι καινούριο. Πάμε στον κόσμο. Θα πάμε γρήγορα στις γραμμές για να μπορέσει να μιλήσει όσο το δυνατόν περισσότερος. Κόσμος. Πού τα μηνύματα, ρε. Εάν. Να έρθουμε. Καλημέρα, φίλε. Ναι. Ελ. Άντε, για. Ρε φίλε, Σαλονικιός είσαι. Πάμε. Ελ. Άντε, πάμε. Μίλα, ρε φίλε, μίλα. Έλα, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Εγκεφαλικό έπαθες, ρε φίλε. Ελ. Για κλειδιά σου, ρε φίλε. Τι είσαι. Κόψτε να μωρέ, θα μας κάνει τον καρκίνο αυτός τώρα. Κόψτε να γάμω το γρήγορα. Δεν είναι που να σε πω εγώ, να τον κόψεις. Καθυστερημένε, κόψτε να εκεί πέρα, καλημέρα, ναι. Καλά ξεκινήσαμε. Καλημέρα. 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 Αριανός είμαι. Μπράβο. Και θέλω λίγο να ρωτήσω κάτι αυτό το Αγγλιδέο. Ποιον, καλά, ναι. Πες μου φίλε. Φιλαράκι, εγώ δέχομαι για φέτος ότι δεν πέσατε, ότι μείνατε στην κατηγορία με το σπαθί σας. Αλλά για την προηγούμενη χρονιά με την Ξάνθη έχει να πει τίποτα. Μου είπες πριν ότι τα στημένα, εμείς δεν είμαστε με τα στημένα. Την προηγούμενη χρονιά ήσασταν καθαροί. Εσύ με το εγάλο που ο Χατζάρας έχει στις κάμερες. Ναι, ήθελα να καταλήξω. Γιατί οι φίλοι συμπολίτες μιλάνε συνέχεια για το θέμα Χατζάρα. Ναι. Ότι χάρισε το μάτι στον Άρη. Ναι, ναι, ναι. Σωστό. Μπορεί να μας πει λίγο φίλες Ερακλή. Να απαντήσω φίλε μου. Τι θέλεις να σου πω για το μάτι του Ερακλή με την Ξάνθη. Ναι. Ήταν ένα παιχνίδι επειδή συμβαίνει τις τελευταίες αγωνιστικές. Εντάξει, το οποίο το κάνουν οι παίκτες μεταξύ τους. Στημένο δεν ήταν. Ενώψη Ξανθιώτες δηλαδή. Μ' ακούς. Ναι, σ' ακούω. Στημένο δεν ήταν. Ο Ηρακλής στα στημένα. Δεν ήταν στημένο. Στα στημένα ο Ηρακλής δεν πήρε μέρος ποτέ και ούτε θα πάρει. Κάνε την κέρκυρα αυτά παίκτες που ήταν εδώ. Αυτό το λες μου. Τι, και τίποτα όταν 7 παίκτες. Για να χάσει ο Ηρακλής. Έχασε ο Ηρακλής. Όχι. Λοιπόν, πώς στα στημένο. Ήτανε μαλάκες. Α, μην μας βγαίνεις από διξάκια εσύ. Δεν σε θέλω από διξάκια. Άσε, τώρα εδώ θα μιλάμε. Σωστά. Θα είσαι. Λοιπόν, τελευταία θα αφορθεί ο Μπέος και θα λέει έχετε αποδείξεις. Πάμε παρακάτω, λέει γρήγορα. Έδιωξε, ναι, αλλά έδιωξε τον Περούκα από τον Ηρακλή. Γιατί έλεγε. Έλα, μ' ακούς. Ο Περούκας δεν. Όχι, άλλο θέλω να πω. Έδειξε τον Περούκα από τον Ηρακλή. Γιατί ο Περούκας ήταν, α πούμε, καλά πολλά χρόνια στην ΕΠΟ. Και ότι συνόταν στην Αθήνα. Ναι ρε, Πασόκας ήταν. Μας έβγαλε τη χολή, ρε φίλε. Πασόκας ήταν. Ήτανε Πασόκας και δεν μπόρεσε να μας πάρει ούτε. Εκτός από τρία πρωταθλήματα που έπρεπε να τα πάρουμε Μάρς, δεν μπόρεσε να μας πάρει το κύπελλο του 87. Με αντίπαλο τον Όφη, μήπως το ξεχνάς. Όχι, το θυμάμαι. Είμαι 37 χρόνια που το θυμάμαι. Καλά. Μπράβο, φίλε μου. Μπράβο. Λέει ένας φίλος, ο Ντρούλη, ρε Ραπτό Χριστούγεννα φτάσανε και ακόμα τους δίνεις ελπίδες. Δεν ξέρεις, λέει. Ότι το δικαστήριο δεν έχει καμία δικαιοδοσία. Άντε καλή Δέλτα Εθνική, αδιανόσημο. Καλά λέει, τι να πει, αυτό να τον στέλναμε. Ναι. Τα θυμάται. Πάμε λοιπόν, λέει. Λαράκι, άκουσα να σου πω. Έλα φίλε μου. Απλά ξέρεις τι, ποτέ μην λες κάτι με σιγουριά. Δηλαδή γιατί και εκτός αυτού, επειδή έχω φίλους Ηρακλειδής. Ναι, ναι. Αυτό που λες να πούνε μεγάλο ψέμα. Ποιο. Εσύ, Ιράκλη, για το θέμα του Τάκη. Ποιο είναι το ψέμα, ρε φίλε. Εγώ θυμάμαι πολύ καλά. Ποιο είναι το ψέμα, πες μου. Για τον Τάκηλε, για τον Τάκηλε. Στηρίχτηκε από το σύνδεσμό σας. Όχι, λάθος κάνεις, φίλε. Δεν κάνω καθόλου λάθος. Μεγάλο λάθος κάνεις. Δεν μπορεί. Το σπίτι μου το ξέρεις καλύτερα από το δικό μου. Από το σπίτι μου. Δεν τον υπέβαλε η θύρα 10. Όχι, βέβαια. Πρέπει να αναλαμβάνεις τις ευθύνες σου για τα λάθη που κάνει, όπως κάνουν και οι άλλοι σύνδεσμοι και του ΠΑΟΚ και του Άρη. Είναι καλό να λαμβάνεις τις ευθύνες σου. Ρε φίλε, ποια ευθύνη να αναλάβω. Η αυτόνομη θύρα 10. Η αυτόνομη θύρα 10 έβγαλε ανακοίνωση υπέρ του Τάκη. Δεν έβγαλε καμιά ανακοίνωση υπέρ του Τάκη. Και της διοίκησης τέλος πάντων. Και είπε ότι αυτή η διοίκηση μας εμπνέει, δεν είπε. Εντάξει ρε φίλε, την επόμενη μέρα δεν υπήρχε τίποτα. Α. Δεν έγινε παιδιά, άντε. Γεια. Καλό βράδυ, φίλε. Εντάξει. Θύρα 10, έτσι ωραία. Πάμε στο δεν τον επέβαλε θύρα 10. Το είπε και ο Σόμπλος, τον Πετρουλάκη. Λέει, μας επέβαλε θύρα 10. Ψέμα. Δεν θα κρυβόμαστε πίσω από το Τάκη. Εντάξει, γάμα, λάθη όλοι. Όχι, δεν είναι λάθος, ρε παιδιά. Πάμε στον κόσμο. Αν ήταν να μπουν στον Ηρακλή, δεν τα ξέρετε καλά. Καλά, θα μας τα πεις μια φορά. Καλημέρα. Καλημέρα στο πάνελ. Καλημέρα, φίλε. Γεια σου, Βασίλη. Γεια σου, Μάνο μου. Δυστυχώς σήμερα το αποτέλεσμα του Ιωαννίνου, όπως και του Αγρινίου, είναι καταδικαστικά για τον Ηρακλή. Όπα. Γιατί. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ναι. Πολύ δύσκολε ομάδες αυτές οι οποίες κέρδισαν το συγκεκριμένο χωριό, γιατί μιλάμε για τη χειρότερη ομάδα της κατηγορίας, θα δεχθούν να ξαναπαίξουν παιχνίδι. Δυστυχώς πιστεύω ότι η απόφαση. Η αρχική είναι προάγγελος για αυτό θα γίνει την Τρίτη. Πιστεύω ότι ο Ηρακλής δεν θα δικαιωθεί. Ψηλά το ηθικό, Βασίλη μου. Ψηλά. Δεν θέλω να σε ακούω έτσι. Όχι, όχι, πιστεύω ότι δεν θα δικαιωθούμε. Έτσι
από τη στιγμή που η Τρίπολη έπαιξε. Εγώ πιστεύω ότι θα δικαιωθούμε. Μακάρι. Μπορεί ρε φίλε να γίνουν 20 ομάδες. 16. Μπορεί να γίνουν 20 ομάδες. Ήταν η Μερκούρη το 89 για να σώσει τον εθνικό έδωσε λοιπόν, εντολή. Από τη στιγμή που η Νόβα έχει υπογράψει συμφωνία με τη Super League 16 ομάδες με ρήτρα, αυτός θα είναι ο αριθμός των ομάδων που θα συμμετέχει στην κατηγορία. 16, τελειωτικά. Από εκεί και ύστερα. Μισό λεπτό ρε Βασίλη. Ναι. Συγγνώμη λίγο που σε διακόπτω. Εδώ μας κοροϊδεύουν ρε φίλε. Μας μιλήσανε πριν από τρεις μέρες για 14 ομάδες. Βγαίνουν κάποιοι ραδιοφωνικοί παραγωγοί και δημοσιογράφοι και λένε το θέμα τελείωσε, πάμε για 14 ομάδες. Την άλλη μέρα ξημερώνει, μας λένε 16 ομάδες. Δηλαδή, εδώ κάθε μέρα. Ναι, τελεσίδικο δεν είναι δίκαιο. Γίνονται δηλαδή τραγελαφικά πράγματα. Αυτό βλέπουν. Λοιπόν, τραγελαφικά πράγματα. Αλλάζουν οι αποφάσεις. Εν συντομία, ο ποδοσφαιριστής Ηλιάδης σήμερα ψέλησε κάτι. Δηλαδή, ότι η ομάδα με το υπάρχον υλικό θα πάει πολύ καλά στη Football League. Οι ίδιοι παίκτες του Ηρακλή δεν κοιτάνε. Αυτά καλά θα κάνει ο Ηλιάδης. Να μην τα λέει και ο κάθε Ηλιάδης, γιατί είπαμε Βασίλη ότι η ομάδα δεν θα παίξει σε καμία άλλη κατηγορία πριν της Α Εθνικής που την ξέρω εγώ. Μάλιστα. Δεν με λες. Εκείνος ο Καστικάς ο Ηρακλειδέας που έβγαινε ο θείος του στο ραδιόφωνο και έλεγε ποτέ δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει ο Καστικάς. Τι έγινε ρε. Να διασφαλίσει τα χρήματά του ρε Ραπτόπουλε. Τι να γίνει ρε Ραπτόπουλε. Τι να δούσε ρε Ραπτόπουλε. Πλάκα μας κάνεις! Πλάκα μας κάνεις! Βγήκε στο ραδιόφωνο πίσω! Γιατί έφυγε! Που λέτε, βρε. Γιατί έφυγε! Εμείστε λίγο! Ναι. Τι έκανε? Εγώ διαφοροποιούμε στο να παίξει η ομάδα στο πουθενά. Δηλαδή θα είναι μια απόφαση καταδικαστική για τον Ηρακλή να αναστείλει τις αγωνιστικές δραστηριότητες. Δηλαδή ακόμα και η Β' Εθνική δεν με πειράζει και αυτό έχω ξαναπεί. Δεν τον πειράζει. Προδοσία δεν είναι η Β' Εθνική. Αλλά. Προδοσία είναι ότι ο Τάκης κυκλοφορεί ελεύθερος με την Καγιέρ και ο Ρέμος τραγουδάει ανερυθρίαστο στην πολιτεία. Ο Ρέμος είναι με δυσόλεπτο. Συγγνώμη, να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι, Βασίλη. Ναι. Αυτή η στεναχώρια μας έχει φάει όλους. Να σου πω κάτι, ξέρεις πολύ καλά. Πες μου εσύ, σε παρακαλώ. Πόσες συλλήψεις είχε το παδικό κίνημα του Ηράκλη? Πάρα πολλές. Πόσες? Δεν ξέρω τον αριθμό. Σε διάστημα 2 μηνών πώς, 100 συλλήψεις. Τέλος, πάμε. Μισό λεπτό, όχι τέλος. Πάμε, γρήγορα. Μισό λεπτό, κύριε Ραπτόπουλε. Εγώ σου είπα το πλάνο για την κατηγορία δυστυχώς, που μάλλον εκεί πιστεύω ότι θα παίξουμε και πρέπει να παίξουμε. Πού να παίξουμε, ρε Βασίλη? Οπουδήποτε, δεν με ενδιαφέρει. Δεν υπάρχει περίπτωση να παίξουμε πουθενά. Θα δικαιωθεί ο Ηρακλής, θα παίξει στην Α' Εθνική. Αλλιώς θα καθόμαστε όλη τη χρονιά. Θα κάνουμε φιλικά με μεγάλες ομάδες. Μάνο, αυτό είναι και θέση. Θα μας πληρώνουν. Τέλος, πάμε, επόμενη. Χτυπήματα στην Κατερίνη, βέβαια. Επόμενη γραμμή. Πολλούς αεξίδες η Κατερίνη. Έχει αεξίδες. Πάρα πολλούς αεξίδες. Φωλιά έχει εκεί, φωλιά. Φωλιά είναι εκεί, ναι. Καλημέρα. Ναι. Έλα. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας. Σήμερα ήταν πολύ καλός ο Πάκ. Πιστεύω ότι δουλέψανε πολύ καλό τα χαφ, ειδικά ο Γκαρσία πολύ καλό. Στο δεύτερο ημίχρονο. Κλείστο φελός είναι, πάμε, επόμενε. Κλείστο φελός είναι, πάμε, παρακάτω. Το φελό, παρακάτω, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Γιώργος από Χαριλάου, Παοκτσής. Μ' αρέσει, συγγνώμη, μ' αρέσει η ταχύτητα σκέψης σου, ρε σκηνοθέτη. Το φελό από 200 χιλιόμετρα μακριά το μυρίζεσαι να μου. Σαν αγωνικό είσαι να μου. Αγωνικός και τον Γκάρι Λιούις. Τον Γκάρι Λιούις, έλα φίλε. Έλα φίλε, άραγε για πες μας. Το έχει σφάει το παιδί, βρε. Ε? Το έχει σφάει το παιδί, βρε Χρουσούς. Ρε ψηλό άντρα, φιλαράκι... γρήγορο, δεν έχω δει. Φιλαράκι, από πού είπες ότι είσαι, από? Γιώργος από Χαριλάου, πάω. Χαριλάου. Τα παιδιά με ξέρουν, θα με μάθεις και εσύ γιατί παίρνω κάθε εβδομάδα. Πάντα έβγαινε πρώτος. Ναι, δεν έχω χάσει τη φόρμα μου, όντως. Λοιπόν, τι ήθελα να πω, ευχαριστημένο σήμερα για το δεύτερο ημίχρονο. Καλά παίξαμε, καλά πήγαμε. Πιστεύω ότι αυτό που είδα στην τότε να στεναχωρέθηκα θα μπορούσαμε να κερδίσουμε. Δεν εκθιάζω τόσο πολύ τον αντίπαλο. Δεν ξενέρωσες ρε Γιώργο, ναι. Πού ήρθαν με τα τρίτα ή τότε να... Ξενέρωσα γιατί έδωσα τα λεφτά μου, τόσα λεφτά για να δω... Εγώ περίμενα να δω άλλους παίκτες. Πήγες να πούμε και έφαγες ακριβώς εστιατόριο και βγήκε γυράδικο να πούμε. Έτσι ακριβώς. Αλλά φυσικά... Γιωργάκη, άκουσε με λίγο τι θα σου πει. Σε γυράδικο πήγες... Σταμάτα ρε σε γυράδικο. Λοιπόν, άκουσε Γιώργο. Ήταν μια χρυσή ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ, έστω και αυτή την τότε να μην την κερδίσει. Βέβαια. Αλλά δεν θα είναι η μοναδική ευκαιρία. Ξέρεις τι θα έλεγατε, κερδίσαμε την Τότενα. Έχουμε και άλλες ευκαιρίες. Κερδίσαμε την Τότενα. Θα πάμε μέσα στο Wind Hard Lane να πάρουμε διπλό. Και παρεπιπτόντως, η Τότεναμ, η περιοχή εκεί, το Noel Park, είναι όπως είναι πάει, για εδώ η Επτάλοφος, έτσι. Έχω πάει, ένα ναι, τέτοιο πράγμα είναι. Ακριβώς όπως τα λέει, έχω πάει στην Αγγλία, στο Λονδίνο. Έχει τα ροκάρια λίγο το μήνυμα, ρε φίλε, λίγο το μήνυμα. Ρε φίλε, αυτά που γίνανε κάτω γίνανε γιατί
φώναξε ο Παοτσίς και Πανιόνιος εναντίον της Βουλής και του... Πρώτη φορά θα είναι αυτό το πράγμα, λοιπόν, ρε φίλε. Έκανε τέτοια μαγιά ο Παοτσίς σήμερα, οπαδική μαγιά. Ήταν οπαδική μαγιά. Σήμερα ο Παοτσίς, όπως ο Ερακλειδέας έκανε οπαδική μαγιά. Αυτά τα κάνει ο Ρακ... Γιατί πήρα...